Εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων διοργάνωσε χθες το απόγευμα η 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Αδριανούπολη στην αίθουσα Φίλιππος της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης. Η εκδήλωση περιέλαμβαν ομιλίες για την ιστορία και τη δράση των ενόπλων δυνάμεων, το οδηπορικό της ημεραρχίας πεζικού, πλαισιωμένο από τη στρατιωτική μουσική της 9η Ταξιαρχίας, καθώς και έκθεση μουσιακού, στρατιωτικού υλικού και φωτογραφίας. Άμεσως μετά την προβολή του οπτικοακουστικού υλικού, η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς του αντιστρατήγου Γιάννη Προκόπη, διοικητή της ΜΕΡΙΠ, και του διοικητή της 9ης Ταξιαρχίας, Νίκου Κατσίκα. Σήμερα η 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία θα σας παρουσιάσει ένα εορταστικό πρόγραμμα προς όλους εσάς, όπου με την παρουσία σας κάνετε έμπρακτη την αναγνώριση του έργου των ενόπλων δυνάμεων. Σας ευχαριστούμε. Σας καλωσορίζω στην έδρα της Ταξιαρχίας μας. Θα επιχειρήσω πολύ σύντομα να προσδιορίσω με όρους αγοράς, που είναι και της μόδας, το ερώτημα τι παράγουν οι άνοπλες δυνάμεις. Η εθνική άμυνα και ασφάλεια αποτελούν το προϊόν που παράγουν οι άνοπλες δυνάμεις. Το προϊόν αυτό είναι ένα αμυγές δημόσιο αγαθό. Δηλαδή κανείς μας δεν μπορεί να εξαιρέσει αυτοβούλος τον εαυτό του από την ωφέλεια που το προσφέρει τον ενόπλο προϊόν, ούτε μπορεί να το κοστολογήσουμε. Εδώ εννοώ ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε ένα πάγιο στις ένοπλες δυνάμεις για την εθνική άμυνα, σαν να πρόκειται για ηλεκτρικό ρεύμα. Η καθηγήτρια κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου ανέπτυξε ομιλία με θέμα η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στην απελευθέρωση της Δυτικής Μακεδονίας. Ακολούθησαν παραδοσιακά τραγούδια από τη χοροδία του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών, αλλά και ομιλία από τον πρόεδρο της ΕΑΣ Παραρτήματος Νομού Κοζάνης, αντιστράτηγο εν αποστρατεία κ. Μιχάλη Καψάλη, με θέμα η κοινωνική προσφορά του αξιωματικού μετά την αποστρατεία. Θέμα της δικής μου εισήγησης σήμερα είναι η συμβολή των ενόπλων δυνάμεων στην απελευθέρωση της Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 12-13. Σκοπός είναι να παρακολουθήσουμε σταδιακά, σιγά-σιγά, μαζί, πώς απελευθερώθηκε αυτή η γη στην οποία σήμερα αισθανόμαστε ασφαλείς, αξιοπρεπείς, ανεξάρτητοι και μοχθούμε γόνιμα και δημιουργικά. Για να το κάνουμε αυτό, θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στο ιστορικό πλαίσιο, θα χαράξουμε δηλαδή τις συνθήκες εκείνες, τις συγκυρίες εκείνες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε αυτή η απελευθέρωση με την γόνιμη δράση των ενόπλων δυνάμεων στον χώρο και με τις θυσίες όλων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα οδηπορικό στο χρόνο της Μεραρχίας Πεζικού και της 9ης Ταξιαρχίας με τη συμμετοχή της στρατιωτικής μουσικής του σχηματισμού.